Μπροστά στο άτομα της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ, πλήθος κόσμου, ιδιαίτερα νεότεροι ηλικιακά, απόρρισε. Μα καλά, είναι δυνατόν σε μια τέτοια χώρα, τόσο τεχνολογικά προηγμένη, σε μια τέτοια δημοκρατία, να παίρνονται τέτοιες οπισθοδρομικές αποφάσεις? Αντίστοιχες απορίες, βέβαια, έχουν δημιουργηθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν στην ίδια χώρα εισέβαλαν ακροδεξιοί μέσα στο Καπιτόλιο ή όταν στις μέρες μας ακόμα δολοφονούνται Αφροαμερικανοί εν ψυχρό, απλά και μόνο λόγω του χρώματος του δέρματός τους, όταν μία στις 6 Αμερικανίδες έχουν πέσει θύματα απόπειρας ή ολοκληρωμένου βιασμού, όταν σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών παιδικής προστασίας των ΗΠΑ, 63.000 παιδιά ετησίως πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Γι' αυτό έχει σημασία να ψάξουμε λίγο καλύτερα, να αναρωτηθούμε λίγο περισσότερο όλοι μας, σε ένα μεγαλύτερο βάθος, τι είναι τελικά πρόοδος το σήμερα, παίρνοντας υπόψη και όλους αυτούς τους προβληματισμούς που τέθηκαν και αρχικά στην ομιλία. Μετά την απόφαση αυτή, μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, αλλά και στις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η Google, όπως είναι η Microsoft, εταιρείες δηλαδή που χαρακτηρίζονται από τον προοδευτισμό τους στο σήμερα, στο ερώτημα αν θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων τους σε άλλες πολιτείες που μπορεί να γίνει άμβλωση, μας υπενθύμησαν ότι ήδη καλύπτονται οι μετακίνησεις υπαλλήλων τους για λόγους υγείας σε άλλες πολιτείες, ενώ άλλες εταιρείες όπως είναι η Amazon πήρε σαν μέτρο την αποζημίωση μέχρι 4.000 δολάρια σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πει κανείς ότι ακούγονται ωραία όλα αυτά, να που τελικά οι εταιρείες αρχίζουν και ενδιαφέρονται πιο πολύ για τους εργαζόμενούς τους, επιδιώκουν να είναι καλά και στην εργασιακή και στην προσωπική του ζωή. Αλλά για να δούμε, είναι έτσι τα πράγματα? Τα έργα και οι μέρες των πολυεθνικών αυτών αποδεικνύουν και τον βασικό νόμο του καπιταλισμού, ότι δηλαδή τα τεράστια κέρδη τους βγαίνουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Στην Google είναι που οι εργαζόμενοι έχουν αναδείξει πολλές φορές και με καταγγελίες τους την καταστρατήγηση του σταθερού χρόνου εργασίας, τις υπερορίες, την εντατικοποίηση, τις κρίσεις άγχους, ακόμα και τις φυλετικές διακρίσεις. Τον Δεκέμβρη του 2021, κατά τη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου, στην Amazon ήταν που η εργοδοσία απείλησε με απόλυση τους υπαλλήλους που ζήτησαν να πάνε στα σπίτια τους, προκειμένου ασφαλώς να μην βγει η παραγωγή εκτός προγράμματος. Ενώ απείλησε με μείωση απόδοσης στους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνεργάτες ή να δουλεύουν μέσω εργολάβων στην Amazon. Η τραγική κατάληξη, 6 νεκροί για τα κέρδη της Amazon. Όλες οι εταιρείες νέων τεχνολογιών πρωτοστατούν στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, στο τέντομα του εργάσιμου χρόνου μέσα στη μέρα, καθώς όπως λένε στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, είναι πολύ συμβατικό το κλασικό ωράριο αυτό το 9 to 5, το 9 με 5. Δεν μπορούν λοιπόν τώρα ξαφνικά να μας πείσουν ότι νοιάζονται για τις υπαλλήλους τους. Σίγουρα όμως μας πείθουν ότι πίσω από αυτές τις διευκολύνσεις που κάνουν για τις εργαζόμενές τους κρύβονται άλλα παιχνίδια που αφορούν και τα παζάρια που γίνονται με τους πολιτικούς φορείς της χώρας, τα διάφορα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των εργαζομένων με μια high-tech εκμετάλλευση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, φαινόμενα όπως αυτό, σύψεις δηλαδή του καπιταλισμού, δεν αποτελούν μια αμερικανική πρωτοτυπία. Εντοπίζονται σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη διεθνώς, όπως και στη χώρα μας. Αναδείχθηκαν τέτοια παραδείγματα και στην ηγετική ομιλία. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στα μονοπόλια του κλάδου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά ζητήματα που αφορούν το αν και πότε θα αποκτήσει η οικογένεια, με ποιον τρόπο θα μείνει έγκυος, τι θα πει ελευθερία και αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος και άλλα πολλά. Μπορεί στην Ελλάδα, όπως υπόθηκε, οι αμβλώσεις να μην είναι παράνομες, αλλά στον καπιταλισμό η δημιουργία ή μη οικογένειας δεν υπαγορεύεται από την ελεύθερη επιλογή του ζευγαριού. Μέσα από έναν μανδύα προοδευτισμού δίνονται μια σειρά ιδεολογήματα που υπάρχουν στον κλάδο, όπως ότι στις σημερινές συνθήκες μια γυναίκα μπορεί να εξισορροπήσει την οικογένεια με την καριέρα μέσα από μια σειρά τρόπους, όπως είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, τα νηπιαγωγεία στους χώρους δουλειάς, ακόμα και μέσω της επέκτασης του ωραρίου των ολοήμερων σχολείων. Στην ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν σαν άλοθη στη δεκάωρη εργασία ότι θα μπορεί μια μάνα με μια έξτρα μέρα να βλέπει τα παιδιά της. Πώς μπορεί μια μητέρα να περάσει ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά της όταν δουλεύει τηλεργασία, όταν είναι από το ένα meeting στο άλλο, όταν και την ώρα του διαλύματος σκέφτεται τα project που έχει να κάνει?
Μπορεί η επέκταση του ωραρίου των ολίμερων σχολείων να εξασφαλίσει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ή θα αποτελέσει απλά ένα ξεφόρτωμα των παιδιών για λίγες παραπάνω ώρες. Επίσης, ότι μια γυναίκα έρχεται μπροστά στο δίλημα καριέρα ή οικογένεια και ότι έχουν βρεθεί μια σειρά τρόποι, όπως υπόθηκε, όπως είναι η κρυοσυντήρηση ωαρίων, για να επιμηκύνει το χρονικό διάστημα που μια γυναίκα μπορεί να γίνει μητέρα. Μάλιστα, από εταιρείες προτάσσεται αυτή η λύση, προκειμένου να ξεζουμίσουν όσο είναι μικρότερες ηλικιακά τις γυναίκες εργαζόμενες, και άρα όσο είναι μικρότερες έχουν και περισσότερη όρεξη για δουλειά και συχνά και μικρότερες απαιτήσεις, και έπειτα να τις επιτρέψουν να γίνουν μάνες. Δηλαδή, η εκάστοτε εταιρεία ουσιαστικά να καθορίζει πότε μια γυναίκα θα μείνει έγκυος, ανάλογα με το φόρτο εργασίας, αφού όμως μέσα από χιλιάδες σεμινάρια, από διαλέξεις, από workshops, θα την έχει πείσει ότι είναι δική της επιλογή η καθυστέρηση της δημιουργίας οικογένειας. Ταυτόχρονα, βέβαια, δεν διστάζουν να λένε ότι η καλύτερη αντισύλληψη είναι η ανέλυξη σε θέσεις ευθύνης μέσα στην εταιρεία. Ακόμα και τέτοιες αντιλήψεις ακούσαμε, για τέτοιο φράσος μιλάμε. Επίσης, ότι η αυτοδιάθεση του σώματος της γυναίκας συνδέεται και με τη θεσμοθέτηση άδειας έμεινου ρήσης κατά τα πρότυπα της Ισπανίας, απόφαση που υπάγεται στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, μαζί με άλλες όπως την ήδη θεσμοθετημένη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την τετραήμερη 12ωρη εργασία. Μία άδεια που δεν την πληρώνει η εργοδοσία, ενώ δίνεται με ιατρική γνωμάτευση. Δηλαδή με την εργαζόμενη ξανά να βάζει το χέρι στη τσέπη για να βρει λεφτά για τον γυναικολόγο που θα της γράφει τη γνωμάτευση. Τα παραπάνω προοδευτικά βέβαια μέτρα πάνε χέρι-χέρι με μία σειρά παραδοσιακά μέτρα που αφορούν τις εργαζόμενες. Δεν είναι λίγες τις περιπτώσεις που στα τηλεφωνικά κυρίως κέντρα που η εντατικοποίηση και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης πάνε σύννεφο, έχουν απολυθεί παράνομα έγκυες, έχουν γίνει συζητήσεις με το κάθε HR για το πότε και αν θα μείνει έγκυος μία εργαζόμενη, είναι προϋπόθεση η απόκτηση ή όχι οικογένειας για το αν μία γυναίκα θα περάσει τη συνέντευξη για να αποκτήσει δουλειά. Ξέρουμε ότι πολλές συναδέλφισες, ότι πολλές γυναίκες τα έχουν ζήσει όλα αυτά. Ξέρουμε ότι πολλές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα σωματεία, διστάζουν να μπουν στον αγώνα. Θέλουμε όμως να τους μεταδώσουμε την ελπίδα που δίνουν μία σειρά πετυχημένοι αγώνες, στους οποίους πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, όπως είναι οι αγώνες στη Λάρκο, στην Κόσκο, στην Ιφούτ και αλλού. Θέλουμε να τις καλέσουμε να δυναμώσουν την πάλη. Οι γυναίκες να διεκδικήσουν πραγματικά προοδευτικά αιτήματα γύρω από την προστασία και την υγεία του γυναικείου οργανισμού, όπως μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και για όλους, με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για τις εργαζόμενες. Προστασία της εργαζόμενης μητέρας και εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση απόλυσης. Άδεια κοίησης, τοκετού και λοχείας 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακών σχέσεων. Άδεια μητρότητας για 1 χρόνο, με πλήρη μισθό, ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δυνατότητα να γίνει χρήση της και από τον πατέρα. Διευκόλυνση στη συνέχεια της επιστροφής της μητέρας στην εργασία με μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες για τα επόμενα 2 χρόνια και κατά 1 ώρα για άλλα 2, με δίκτυο δημόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών και υποδομών, δημιουργικής απασχόλησης βρεφών, νηπίων, παιδιών. Ενιαίο καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας, πρόνοιας, προληπτικής και επίγουσας ιατρικής για όλες και για όλους, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, με αποκλειστικά δωρεάν διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις χωρίς περιορισμούς, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Κάλυψη όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τοκετού από το κράτος. Με μαζικά ζωντανά σωματεία, με ενισχυμένη τη συμμετοχή των γυναικών και μέσα από τη συλλογική πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Γιατί η κατάκτηση της πραγματικής ισοτιμίας και απελευθέρωση των γυναικών μπορεί να έρθει μόνο σε μια κοινωνία που έχει καταργήσει κάθε εκμεταλλευτική σχέση και που εξασφαλίζει ισότιμα δικαιώματα σε άντρες και γυναίκες στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην εργασία, στην οικογένεια, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Μπορεί να έρθει μόνο στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Καλούμε λοιπόν όλες και όλους εσάς σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ μπροστά στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, ώστε να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της πάλης για αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Να τολμήσετε με το ΚΚΕ, ασπίδα για το τώρα, ελπίδα για το αύριο.